Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να παίζουν στον κήπο. Τζόρτζ, θα σου πετάξω την μπάλα και εσύ πρέπει να την πιάσεις. Τζόρτζ, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τζόρτζ! Τώρα θα μου πετάξεις εσύ την μπάλα και εγώ πρέπει να την πιάσω. Τζόρτζ! Πόπο, ο λόξιγκας του Τζόρτζ του χαλάει το παιχνίδι. Τζόρτζ, ξέρω πώς θα σου περάσει ο λόξιγκας. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Τρίψε το κεφάλι σου και τρίψε τα κοιλιά σου. Ωραία, τώρα σου πέρασε ο λόξιγκας. Η θεραπεία της Πέπα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Τζόρτζ, δεν το έκανες σωστά. Ξέρω έναν άλλον τρόπο για να σου περάσει ο λόξιγκας. Πρώτα, πήδα πάνω κάτω 3 φορές το ένα πόδι. Τώρα, κούνα τα χέρια σου πάνω κάτω και βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Και τώρα, κλείσε τα μάτια σου και κάνε πολύ γρήγορα 3 στροφές. Ούτε η νέα θεραπεία της Πέπα έχει αποτέλεσμα. Ο λόξιγκας του Τζόρτζ συνεχίζεται. Ο παπάς Γουρουνάκης έκανε σαπουνάδα για να πλύνει το αυτοκίνητο. Ο παπάς Γουρουνάκης πλένει την οροφή. Η μαμά Γουρουνίτσα πλένει το καπό. Η Πέπα πλένει τις πόρτες. Ο Τζόρτζ θέλει να πλύνει τα παράθυρα. Αλλά είναι πολύ μικρός. Καημένε, Τζόρτζ. Έλα να σε βοηθήσω. Πόπο, το σφουγγάρι του Τζόρτζ έπεσε μέσα σε ένα νερόλακκο. Τζόρτζ, έτσι γεμίζεις πάλι λάσπες αυτοκίνητο. Θα ξεπλύνω τη λάσπη με νερό. Πέπα, άσε κάτω το... Λασπό νερό. Πόπο, η Πέπα πέταξε όλο το λασπό νερό πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, θα φέρω το λάστιχο να το καθαρίσουμε. Ναι, ναι. Να το κρατήσω εγώ το λάστιχο. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και ο μπαμπάς Γουρουνάκης ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Μπαμπά Γουρουνάκη, σε παρακαλώ, κλείσε το νερό. Γιατί τέτοιος πανικός? Πόπο, έγιναν όλοι τους μουσκεμά. Τουλάχιστον πλήθηκε το αυτοκίνητο. Όλοι πληθήκαμε. Παιδιά, αρχίζουμε με ντεμι πλιέ. Ντεμι πλιέ. Τώρα ένα μικρό άλμα. Petit jeté. Με χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια. Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι.
Πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα! Να σου δείξω πώς το έκανα. Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις στον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας! Δύο ενηλίκων και δύο παιδικά. Δεινόσαυρος. Και ένα για το δεινόσαυρο. Η Πέπα θέλει να δει το δωμάτιο με τα πράγματα που ανήκαν στους βασιλιάδες. Wow. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ όμως θέλει να δει τον πραγματικό δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα δούμε το δεινόσαυρο σε λίγο. Πέπα, αυτά είναι τα πράγματα που είχε η βασίλισσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ειδικό κάθισμα της βασίλισσας. Λέγεται θρόνος. Είναι πανέμορφος. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα. Αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νησταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη οικία? Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Τέλος πάντων, υπήρχε επίσης ένας δράκος. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, ναι, σωστά, δεν ήταν δράκος, ήταν δεινόσαυρος. Έξω από το κάστρο ζούσε ένας πελώριος, άγριος δεινόσαυρος. Πόπο, μήπως ο δεινόσαυρος δεν ήταν τόσο άγριος, μπαμπαγουρουνάκι? Συγγνώμη, Τζόρτζ. Όχι, ο δεινόσαυρος ήταν πολύ ευγενικός. Έτρωγε πάρα πολύ χορτάρι. Μπαμπαγουρουνάκι. Συγγνώμη. Να, έκανα το δεινόσαυρο. Μπαμπά, γιατί την πριγκίπισσα την έλεγαν η νησταγμένη πριγκίπισσα? Θα έρθω και σε αυτό. Μετά ο ήλιος βασίλεψε. Ύστερα βγήκαν τα άστρα και το φεγγάρι. Κι όλοι άρχισαν να νιστάζουν πολύ. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτό?
αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά γουρουνάκι. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα εμπρός. Κάνε πιο κύμα, μαγουρουνίτσα. Μπαμπά, παρά είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά γουρουνάκι. Καληνύχτα, μπαμπά. Νύχτα, νύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Η μαμά γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται στη σκηνή. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κοιμάται έξω, κάτω από τα άστρα. Λατρεύω το κάμπινγκ. Να κοιμάμαι στην ύπαιθρο με τα αστέρια από πάνω μου. Μάλλον δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα τελικά. Είναι πρωί. Μπαμπά, ήταν ωραία και άνετε μέσα στη σκηνή. Οχ, πού πήγε ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς γουρουνάκης χάθηκε. Τον καημένο τον μπαμπά. Πρέπει να κρύωσε και να βράχηκε. Μα πού να είναι τώρα? Τι είναι αυτός ο ήχος? Ακούγεται σάρο χαλιτό. Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Α, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές κυπουρικής. Η κύφτσαϊγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, Τζόρτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζόρτζ και εγώ δεν εστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας? Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Ωραία ιδέα! Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θες είσαι έτοιμη, πυρ! Κερδίζουμε! Όχι, χάνετε! Εκεί! Οχ, τι είναι αυτό? Αρκουδάκι! Έφαγα το κόσμο να σε βρω! Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί! Τώρα τα βιβλία! Υπέροχα! Μπα, τι έχουμε εδώ? Δεινόσαυρος! Πολύ σωστά, ένα βιβλίο για δεινόσαυρους! Αυτό είναι το μαγικό βιβλίο του Τζόρτζ για τους δεινόσαυρους. Αυτός, Τζόρτζ, είναι ένας τυραννόσαυρος Ρεξ. Τυραννόσαυρος Ρεξ. Πολύ σωστά. Ω, αυτός είναι ένας βροντόσαυρος. Βροντόσαυρος. Ναι.
Κι αυτός είναι ένας τρικεράτοψ. Τρικεράτοψ. Μπράβο σου, Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ λατρεύει τους δεινόσαυρους. Μπαμπά, Τζόρτζ, σταματήσατε να τακτοποιείτε. Θα χάσετε τον αγώνα. Ναι, ο αγώνας. Έλα, Τζόρτζ, βάλ το αυτό στη βιβλιοθήκη. Μπαμπά, είσαι πολύ έργος στο γύρισμα. Η μαμά και εγώ θα σας νικήσουμε. Όχι, εμείς θα σας νικήσουμε. Τα κερδίσαμε. Όχι, εμείς κερδίσαμε. Όλοι κερδίσαμε. Δείτε τι ωραίο που είναι το δωμάτιό σας. Ζήτω! Τι τακτοποιημένο δωμάτιο. Μπράβο σε όλους μας. Είναι όλο λίγδα, καλέ. Πολύ κακό για το τίποτα. Ναι, όλοι θα βάλουμε αντιλιακό σήμερα. Πάμε, Τζόρτζ. Έλα να φουσκώσουμε την πισίνα μας τώρα. Ο μπαμπάς τη φουσκώνει με την τρόπα. Παιχνιδάκι ήταν. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και η μαμά Γουρούνιτσα ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν τη φουσκωτή πισίνα τους. Παγωτά, παγωτά. Η Δεσποινή Σκουνέλη, θα φάμε παγωτό. Παγωτά. Τις πολύ ζεστές μέρες η Δεσποινή Σκουνέλη πουλάει παγωτά. Μαμά, μπαμπά, μπορείτε να μας φέρετε παγωτό σας παρακαλώ? Εντάξει, θα σας πάρουμε. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Ζήτω! Πάρτε μου και εμένα ένα, ε! Σε όλους αρέσει το παγωτό. Γεια σας, μαμά Γουρουνίτσα, Πέπα και Τζόρτζ. Γεια σου, Δεσποινή Σκουνέλη. Τι παγωτά να σας βάλω? Μπορώ να έχω ένα χωνάκι, Δεσποινή Σκουνέλη? Φυσικά και μπορείς, Πέπα. Ευχαριστώ. Και ένα για μένα και ένα για τον μπαμπά, παρακαλώ. Και ο νεαρός κύριο Τζόρτζ, τι θέλει? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρο. Χαζούλη, Τζόρτζ. Λέει συνέχεια δεινόσαυρος για τα πάντα. Πρώτα χρειάζομαι μετροτενία. Και ένα μολύβι. Εδώ ακριβώς θα βάλω το καρφί. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Γέννη! Wow! Όχι, μπαμπά. Τώρα τον έσπασε στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει? Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζόρτζ. Μα τι κάνουν επιτέλους? Μπαμπά, σε βλέπουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο πρωτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα. Ορίστε.
Γιατί αρέσουν τα λουλούδια στις πεταλούδες? Παίρνουν την τροφή τους από τα λουλούδια. Πώς? Έχουν πολύ μακριές γλώσσες. Πιο μακριές από τη δική μου? Ω, ναι. Η γλώσσα της πεταλούδας είναι ακόμη πιο μακριά από τη δική σου. Τη χρησιμοποιεί για να πίνει από το λουλούδι. Wow. Πέπα, η πεταλούδα σε πέρασε για λουλούδι. Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζόρτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πόπο, ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζόρτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Τζόρτζ, το ακρόντεον είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου. Εντάξει, Τζόρτζ. Ίσως ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Έχει δίκιο η Πέπα. Είναι αδύνατο να παίξεις. Δεν πειράζει, μπαμπά γουρουνάκι. Μια χαρά είναι και το ακορντεόν. Παίζεις θαυμάσια. Ναι, παίζω αρκετά καλά. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Κι εγώ θα παίζω βιολί. Κι εγώ θα παίζω το τύμπανό μου. Η μαμά γουρουνίτσα παίζει βιολί. Ο μπαμπάς γουρουνάκης παίζει ακορντεόν. Η Πέπα παίζει τύμπανο. Ο Τζόρτζ όμως τι όργανο θα παίζει? Ο Τζόρτζ φυσάει το κόρνο. Η μαμά δεν μπορούσε να παίξει κόρνο, αλλά ούτε ο μπαμπάς μπορούσε. Ακόμα κι εγώ δεν μπορούσα. Να όμως που ο Τζόρτζ μπορεί. Αυτό είναι το τέλειο σημείο για το πικνίκ μας. Ζήτω! Είναι υπέροχα να είσαι στην εξοχή. Εγώ λέω να τρέξουμε λιγάκι να γυμναστούμε. Εγώ θέλω να φάω και μετά να πάρω έναν υπνάκο. Ένα είναι σίγουρο ότι δεν θέλω να τρέξω. Ίσως ο μπαμπάς να πρέπει να τρέξει λιγάκι. Έχει αρκετά μεγάλη κοιλιά. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Αλλά μετά εγώ θα γυμναστώ ακόμα και χωρίς εσάς, ξέρετε. Ας πάμε. Καλή ιδέα, μαμά γουρουνίτσα. Αλήθεια, πεινάω πολύ. Μούρια! Έχω μια νύστα. Νόμιζα ότι ήθελες να τρέξεις, μπαμπά γουρουνάκι. Αργότερα. Oh.
Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Ο Τζόρτζ βρήκε μία αράχνη στον νηπτήρα. Ο Τζόρτζ θέλει η αράχνη να γίνει φίλη του. Η αράχνη αρέσει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ αρέσει στην αράχνη. Η Πέπα λατρεύει να κάνει ότι πίνει τσάι. Πού πήγαν τα σοκολατένια μπισκότα, μπαμπά? Είχαμε ένα σωρό χθες. Συγγνώμη, μαμά. Πρέπει να τα έφαγα όλα χθες. Χω, χω, χω. Άτακτε, μπαμπά. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσει να ετοιμάσουμε το τσάι. Βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, βρήκα μια αράχνη στο δωμάτιό μου. Μη φοβάσαι, Πέπα. Σε παρακαλώ, μπαμπά, διώξ' τη. Μα γιατί τέτοιος πανικός? Γεια σου, Τζόρτζ. Μήπως είδες την αράχνη? Είναι πολύ τρομακτική. Πάρ' την από εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, Πέπα. Οι αράχνες είναι πολύ πολύ μικρές και δεν μπορούν να σε βλάψουν. Αλλά μη φοβάσαι. Ο μπαμπάς θα τη βγάλει από το δωμάτιό σου. Μεγαλούτσικη είναι. Θα φωνάξω τη μαμά Γουρουνίτσα. Μαμά Γουρουνίτσα! Γεια, κυρία Καλαμουπόδαρη. Η Πέπα αρχίζει κάπως να ξεθαρεύει. Της αρέσει το κουκλοσπιτό μου. Γεια σας, παιδιά. Άκουσα ότι βρήκατε μία μικρή αράχνη. Θα τη βγάλω από το δωμάτιο για να μπορέσετε να παίξετε. Μαμά, τη λένε κυρία Καλαμοπόδαρη. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλός στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Μπαμπά Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππού Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο! Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι. Νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά.
Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. 1, 2, 3. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, ανοίξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα.